ακριβώς το ερχόμουν να σε βρω. Δεν ήταν ανάγκη να ενοχληθείς. Ήμασταν στο τένις και με το παιχνίδι πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Καταλαβαίνω. Να σου συστήσω το Robin. Robin, this is my friend Mr. Αποστόλου και ο κύριος Robin Fenton. Nice to meet you. Robin is an officer in the Navy. Ήρθε στον Πόρο έναν Αγγλικό πολεμικό. Ναι, το είδα κοντά στο στενό. Όλοι οι αξιωματικοί είναι νέοι. Τους καλέσαμε σήμερα στο τένις και τη Δευτέρα μας έχουν τσάι στην Αβαρχίδα. Πρέπει να μείνεις και τη Δευτέρα, θα είναι πολύ ωραία. Δεν μπορώ να έρθω. Γιατί, μα δεν χάλεσε ο κόσμος να αφήσει τη δουλειά σου για μια μέρα. Εγώ πάντως έχω υπολογίσει με στους καλεσμένους. Γιατί μόνο θέσα να κάνω τις προσκλήσεις. Δεν γίνεται, πρέπει να φύγω αύριο. Μάλιστα λυπάμαι που δεν υπάρχει πλέον νωρίτερα. Do you speak English? Yes. What a marvelous country you have. A fantastic weather. I have never seen such a beautiful sky. Not even in Africa. Have you been in Africa already? No. In the last year's safari, I killed a lion. Have you ever been in lion hunting? No. Well, I'm afraid I have to leave now. Very nice to meet you. Goodbye. Virgo, I see you in the evening, okay? Okay. Goodbye then. Goodbye, Robert. Thank you. See you. Να σε περιμένω, θα έρθεις μαζί μου. Πάω στην αγορά για κάτι ψώνια της μαμάς. Όχι, είμαι κουρασμένος. Καλά, τότε θα ειδωθούμε το βράδυ μετά το φαγητό. Θα έχουμε και λίγο κόσμο. Κύριε Κακουλή, δεν θα χρειαστώ άλλο το δωμάτιο. Πέρασε πια το καλοκαίρι. Σε μάθαμε και θα μας κακοφανεί να μην μας έρχεσαι. Τώρα με το μικρό καλοκαιράκι είναι πιο καλά. Να δεις πως θα ξανάρθει με τις πρώτες λεκάδες του χειμώνα. Κοντεύει 11, δεν σας περιμέναμε πια. Αφήσατε το καβαλιέρο σας για μένα. Δεν πειράζει, θα χορέψουμε μαζί. My name is Antigone. Antigone? Yeah. How fantastic. Χορεύουμε μαζί στον επόμενο. Απ' τη χαρά της γίνει πάει να τρελαθεί και σαν την πίστα ξένα τον ακολουθεί και ευτυχισμένη, κονταλουμένη εκείνος πιάζει στη θηρίδα που σταθεί. Γλυκιά ρεζίνα, γλυκιά ρεζίνα, αν μαρτηθείς εγώ θα τρελαθώ με μαύρο δάκρυ, μη στην άκρη. Εγώ για πάντα θα σ' ακολουθώ. Πέντε-έξι χρόνια στην πτωχή του τη φωτιά έζουσε μέσα στη θερμή του αγκαλιά. Ναπολιτάνα, με μάτια πλάνα και με ένα στόμα καμωμένο για φιλιά. Άλλ' ένα βράδυ να στο κάνω αρχινά ένα ριγόπουλο, δυο λόγια στην ψηνά. Είναι το πέφτει Παύλο, γιατί φεύγεις, θα διασκεδάζεις? Το πάρτι σας έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Καλύχτα. Νωρίς έφυγες. Δίσταξες? Όχι, αλλά θέλω να σηκωθώ νωρίς το πρωί. Η μέρα τώρα μήκανε. Αργεί να φέξει. Έχει καράβι το πρωί για τον Πειραιά? Όχι, δεν έχει. Μόνο το βράδυ. Άδικα έφυγες. Ψύχρονο καιρός, ε? Πέρασε το καλοκαίρι. Πέρασε. Είμαστε στις Πέτσας, το νησί της Σιδωνής. Λίγη τελαβολουπέ. Πότε παντρεύεσαι? Λήδα, μην με πειράζεις. Ειλικρινά δεν συμβαίνει τίποτα ιδιαίτερο για μένα στον Πόρο. Μην ακούς τι λέει ο κόσμος. Τι λέει ο κόσμος, δηλαδή? Λήδα, όταν σε έχασα εκείνη την ημέρα μετά το Δαφνία, έκανα σαν τρελός. Ήρθα 2 φορές στο σπίτι σου, αλλά το βρήκα κλειστό. Έλειπα φυσικά. Φαντάστηκα πως θα έχεις πάει στην Ευρώπη. Αν ήξερα πως είσαι της Πέτσας. Πρόσεξε, μη σ' ακούσουν και το πουν της Βιργκώς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με πιστεύεις. Πώς να σ' τα αποδείξω? Δεν έχεις καμιά υποχρέωση να τα αποδείξεις. Λήδα, είναι όλα φαντασίες του κόσμου. Η σιρένα του πλοίου με ξεκουφαίνει. Με εμποδίζει να εξακολουθήσω. και ευθέως αλλά εκπαιδευόνισε. Γιατί θυμόμαι τη φράση τούτη του Ευαγγελίου. Μέσα να πάμε να δούμε. Κι όμως θα στα αποδείξω. Κοίτα, έχω μια πρόσκληση για το ερχόμενο Σάββατο για μια δεξίωση στην Αγγλική Ναυαρχίδα. Και δεν θα πάω για χάρη σου. Εκτός αν πάμε μαζί. Λήδα, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα είναι να ξέχασα το Σαββατοκύριακο. Μην ανησυχείς, θα τα αναλάβω όλα εγώ και που θα μείνουμε και όλα. Θα φροντίσω σαν να πρόκειται για ταξίδι του μέλητος τα Κύθηρα. Στην Πάφο. Λοιπόν, θα περάσουμε στον Πειραιά. Και δεν είναι ανάγκη να μείνουμε μόνο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να μείνουμε όσες μέρες θέλεις. Στον Πόρο. Να κάνουμε τι? Έχει ένα μοναστήρι που θα ήθελα να σου δείξω. Με έναν καλόγερο που τον τρέλανε η αμαρτία. Ήταν ηγούμενος και τον καθαίρεσαν γιατί αγάπησε μια κοπέλα. Την είχε φέρει ένας ζωγράφος εκεί σαν μοντέλο για τη μεγάλη εικόνα της Παναγίας. Έπειτα η κοπέλα πέθανε ξαφνικά και ο καθαιρεμένος ηγούμενος τρελάθηκε. Την έχουν θάψει στην αυλή του μοναστηριού και πάνω στην πλάκα θα τη δεις έχουν γράψει «Άγγελος με ανθρώπινη μορφή». Πέθανε πριν να γίνει 20 χρονών. Ο καλόγερος δείχνει τον τάφο της και κλαίει. Και έπειτα τρέχει να προσευχηθεί και χτυπάει το μέτωπό του στις πλάκες. Με βάζει σε πειρασμό. Παλιά όνειρά μας θα μείνει μια στιγμή, μια μέρα θα με χάσει, θα κλαψάξω χάκι, θα πατηθούν οι όρκοι, θα ανοίξουν κυνηγοί. Μέρα θα σε χάσω, θα κλάψω, θα σε χάσω κι απ' τα παλιά όνειρά μας θα μείνει μια στιγμή, μια μέρα θα με χάσει, θα κλάψει, θα σε χάσει, θα πάθηθούν οι όρκοι. I'll be so free.